Η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών είχε ενημερωθεί για τα κοινά ασφαλείας που αποτέλεσαν αιτία για σειρά ατυχημάτων πριν την τραγωδία στα Τέμπη από τη συνδικαλιστική οργάνωση Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρόμων. Η σχετική ανακοίνωση είχε γίνει στις 7 Φεβρουαρίου του 2023 και στην οποία έλεγε πως δεν θα περιμένουμε να έρθει το δυστύχημα για να κάνετε πώ κλαίτε. Μάλιστα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής είχε δηλώσει μόλις πριν μία εβδομάδα ότι δεν παίζουμε με την ασφάλεια των πολιτών. Τότε η συνδικαλιστική οργάνωση αναφέρθηκε στην έλλειψη μέτρων προστασίας, στην ασφάλεια λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, επαφορμή δύο ατυχημάτων που είχαν σημειωθεί στις αμαξοστοιχείες 51 και 61. Όπω σημειώνεται, όπω οι προηγούμενε κυβερνήσει, έτσι και η σημερινή έχει άλλε προτεραιότητε και όχι την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Το Υπουργείο βρίσκει λεφτά για τι διάφορε εργολαβίε, αλλά για να ολοκληρωθούν επιτέλου οι σιδηροδρομικέ υποδομέ και τα συστήματα ασφαλού κυκλοφορία όχι. Επιπλέον, οι συνδικαλιστές σημείωναν προφητικά: δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να του δούμε να γίνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντα διαπιστώσει. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών στι 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή μια εβδομάδα πριν την τραγωδία, παρουσιαζόταν ενώπιον τη Εθνική Αντιπροσωπεία ω εγγυητή τη ασφάλεια των επίβατων στα τρένα, απαντώντα την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, για το γνωστό μου τζούρι. Μάλιστα, ο Υπουργό τόνιζε πω δεν αφήνουμε μια ιδιωτική εταιρεία όπω την Hellenic Train, να αποφασίζει μόνη τη διότι όταν τις δίνουμε χρήματα, όπως έχουμε κάνει και με τον οδοντοτό στα Καλάβρητα, ελέγχουμε πλήρως πολλά ζητήματα που αφορούν αυτό το δρομολόγιο. Τότε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιτείνει πως η Hellenic Train δεν συντηρεί το τρένο, καταβάλει ετησίω το δημόσιο του ευτελές ποσό των 40.000 ευρώ την ώρα που τα έσοδα από τη λειτουργία του φτάνουν παραπάνω από 200.000 ευρώ. Ο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών είχε θυκτεί και είναι όλα επίσημα στα πρακτικά τη Βουλή, λέγοντας πως είναι ντροπή που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως.